πραγματικά και θα μπορούσα να πω να μην το ξέρουν όλοι. Να μην το ξέρουν από την του και να μην το υποψιάζονται πιο μακριά. Ο θάνατος της σπουδαίας τέχνης είναι πια στα χέρια της και αλλιώς στις ζωές και στα στόματα ενός ολόκληρου λαού. Τα τραγούδια του ήταν ένα σημαντικό κομμάτι ενός ανθρώπου που τα κατάφερε παντού. Τα κατάφερε σε όλα. Στην τέχνη του, στη ζωή του, στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στους φίλους του. Ήταν εκείνος που μας φρόντιζε όλους. Μας φύλαγε στα δύσκολα, μας έκανε καλά όταν χάναμε την δύναμή μας, μας έσπρωχνε να επιστρέψουμε στο όνειρο με το ίδιο πάθος που μας πίεζε στο τραπέζι να δοκιμάσουμε οπωσδήποτε κάποιο συγκεκριμένο τυρί. Γιατί δεν γίνεται να στερήσει αυτή τη ζωή σου, έλεγε αυτό το τυρί. Επέστρεφε γενναιόδωρα και στο πολλαπλάσιο και μοίρασε σε όλους μας όλα εκείνα που ο ίδιος είχε μαζέψει. Δεν ήθελε να κρατήσει για τον εαυτό του τίποτα. Αγάπησε πάρα πολύ τους ποιητές, τα ταξίδια, το φαγητό και τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Αγάπησε τα παιδιά όλων μας. Ήταν τόσο γοητευτικό στα μάτια τους. Η φύση τον πρίκησε με αυτά τα μάτια της καλοσύνης, αυτά τα μουσια, αυτό το γέλιο και αυτά τα παραπάνω χυλάκια που τον έκαναν να είναι όλο τον χρόνο ένας Άγιος Βασίλης με πολιτικά. Έζησε ωραία, μοιάστηκε πολύ, το σημαντικότερο αυτό, μοιάστηκε πολύ για όλους τους ανθρώπους και έφυγε μέσα σε μια φάπνη αγάπης όπως είχε μετατραπεί το δωμάτιο του νοσοκομείου τις τελευταίες εβδομάδες. Αν θέλετε να το φαντάζεστε κάπως στο τέλος, θα το φαντάζεστε έτσι. Ευλογημένο από τόση αγάπη μέσα σε μια φάτνη που τη φτιάξανε Μαρία, εσύ, Κωνσταντίνα, Αλεξάνδρα και ο Στέλιος. Λίγο πριν φύγει στο νοσοκομείο, μου ζήτησε να του βάλω να ακούσει ένα καινούργιο τραγούδι. Έκανε προσπάθεια να το ακούσει, το άκουσε μέχρι το τέλος, του λέει Μαρία, ωραίο τραγούδι φανούλια. Μας κοιτάει και μας λέει, δεν υπάρχουν καλά και αυτά τραγούδια. Τα τραγούδια είναι όλα τόσο όμορφα. Και όποιος πει κάτι κακό για τα τραγούδια, άρχισε να κλείνει και σταμάτησε. Σαν μια τελευταία παρακαταθήκη και φίλοι όλους μας, μην αφήσετε κανέναν να πει κακή κουβέντα για τα τραγούδια. Αλλά νομίζω ότι η πιο βαριά ευθύνη που άφησε ο Θάνος σε όλους μας είναι μην αφήσετε κανέναν να πει κακή κουβέντα για το όνειρο. Μην αφήσετε κανέναν να σας πείσει πως ο κόσμος δεν μπορεί να γίνει ομορφότερος. Και να ζείτε. Να ζείτε καθημερινά την κάθε σας μέρα, το κάθε λεπτό σας. Τρυφερά και γενναία. Όπως ήταν και ο ίδιος. Ακόμα και στις τελευταίες τους στιγμές. Τρυφερός και γενναίος. Και είμαι σίγουρος ότι άκουσα τη Μαρία να του λέει Θανό, κοίτα, κατέβηκε ένα αστέρι να σε φιλήσει. Εγώ έχασα το δεύτερο πατέρα μου. Δεν ήθελα να περάσει ο δικός φίλος. Ήταν πατέρας μου. Η οικογένειά μου έφτασε μία από τις βασικές σταθερές της. Η σοφούλα μας έχασε τον δρόμο της. Και κάποτε δεν καταλάβει πόσο περήφανη πρέπει να νιώθει τον κέρδισε για όλη τη ζωή της. Θα συνεχίσω να τον συμβουλεύομαι για τη ζωή μου και τα όνειρά μου. Μου έχει αφήσει όλες τις απαντήσεις. Φρόντισε και γι' αυτό. Έχει αφήσει απαντήσεις για όλους μας. Ψάξτε τις. Όσο μεγαλώνουμε, αποχαιρετούμε φίλους. Μετά το αρχικό κάταγμα, το αποδεχόμαστε και συνεχίζουμε τη ζωή μας. Θα τη συνεχίσω και εγώ φυσικά. Αλλά αυτό το θάνατο δεν πρόκειται να το αποδεχτώ ποτέ. Σας αγαπώ.